Σας είδα την κυρία Ολυμπία Τελγιορίδου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην απόψηνή μας συνάντηση στο Κόκκινο. Σας καλωσόριζω, κυρία Τελγιορίδου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε απόψε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μαρκοπούλου, για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μου. Μια βραδιά ιδιαίτερα γιορτινή για την Καστοριά. Αύριο η Καστοριά γιορτάζει την ελευθερία της από τον τουρκικό ζυγό, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να απονείμει τον θηρεό στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα φώτα της δημοσιότητας στην Καστοριά. Έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά, μιας και έχουμε την τιμή να σας έχουμε κοντά μας. Είναι όλα έτοιμα για τον αυριανό εορτασμό? Η αυριανή μέρα να μας κάνετε και ένα ρεπορτάζ τώρα. Η αυριανή μέρα για την Καστοριά είναι μια γιορτινή μέρα. Η Καστοριά είναι η τελευταία πόλη της Μακεδονίας που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό στις 11 Νοεμβρίου του 1912, η τελευταία πόλη στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή που αυτή την αυριανή μέρα, μια μέρα γιορτής, ιστορικής μνήμης, ιστορικής συνείδησης, τιμάμε την παρουσία του, ανώτατος πολιτικός άρχον της χώρας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση που του απίφθινε σύσσωμη η τοπική και πολιτική ηγεσία του νομού. Οι προετοιμασίες είναι πολύ έντονες. Ήδη γίνονται οι πρόβες για την παρέλαση και για την υποδοχή του. Θέλω να πω ότι με την ευκαιρία αυτή πράγματι θα τιμηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Και ταυτόχρονα αύριο είναι επίσης μια πολύ σημαντική στιγμή για την Καστοριά, γιατί θα γίνει και η αδελφοποίηση της νήσου Χάλκης των Δωδεκανήσων με τον Δήμο Καστοριάς και τον Δήμο Νεστορίου, γιατί στην Καστοριά σκοτώθηκε ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός στον πόλεμο του 1940. Μπορεί να μην είναι οι ίδιες οι ιστορικές στιγμές και τα ιστορικά γεγονότα. Ωστόσο, εκεί, δεν πάβει να είναι γεγονότα, ωστόσο, και μάλιστα δεν πάβει να είναι γεγονότα από τη στιγμή που έχουν γραφεί στην ιστορική μας διαδρομή. Προς τιμήν του, κάθε χρόνο στο χωριό Παλιά Ζούζουλη γίνεται μνημόσυνο από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου, και φέτος θα γίνει η αδελφοποίηση των δύο δήμων. Θα έρθουν στην Καστοριά 60 περίπου άνθρωποι από το μικρό αυτό νησί, Δημοτικό Σύμβουλο, Συμβούλιο, Πολιτιστική Σύλλογη. Οπότε έχουμε μία διαδοχή γιορτινών γεγονότων. Ο Πολιούχος Άγιος Μινάς. Ναι, γιατί η απελευθέρωση εορτάζει. Της Καστοριάς συμπίπτει με την γιορτή του Αγίου Μινά, και γι' αυτό έχει γίνει και ο Πολιούχος της πόλης μας. Πολύ γιορτινό κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο νομίζω ότι πέρα από το γιορτινό όμως πρέπει να είναι και κλίμα ιστορικής συνείδησης και συνέχειας σε αυτό που οφείλουμε όλοι να προσφέρουμε στον τόπο μας. Η αυριανή μέρα για μας είναι μια μέρα ενότητας, και μια που αναφερόμαστε σε διάφορα ιστορικά γεγονότα, να πούμε ότι ο λαός της Καστοριάς στην ιστορική του διαδρομή έχει προσφέρει πολλά στην ιστορία αυτού του τόπου, συνολικά στην ιστορία της χώρας μας. Να αναφερθούμε στους προτεργάτες αδερφούς Εμμανουήλ, οι οποίοι υπήρξαν συμμάρτυρες του Ρήγα Φεραίου, δολοφονήθηκαν μαζί του στο Βελιγράδι, και να πούμε ότι αποτελούν για μας ιστορικές φυσιογνωμίες για τον δικό μας νομό. Και μάλιστα λίγο πριν τον θάνατό του, ο Ιωάννης Εμμανουήλ έγραφε σε ένα ποίημα του, γιατί εκτός από φοιτητής ιατρικής ήταν και λόγιος, ότι η αίρης μόνο αν λείψει θα έχω ποθητεί μετέπειτα ελπίδα να ελευθερωθώ. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτών των ημερών μπορεί να είναι αυτό, ότι θα πρέπει να λείψει η έρηδα ανάμεσά μας, και όλοι μαζί με ενότητα να πορευθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, οι οποίες μπορεί να μην έχουν το ίδιο περιεχόμενο με την πολεμική κατάσταση εκείνης της εποχής. Είναι όμως προκλήσεις που με αιχμή του δόρατος στην οικονομία. Την ίδια αξία. Και με αιχμή του δώρα του στην οικονομία. Μαθαίνουμε από τα παλιά και γινόμαστε καλύτερα. Νομίζω ότι σήμερα, ο λαός... Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίσατε, ενότητα. Γιατί αν δεν υπάρχει ενότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ως λαός. Έτσι. Ενότητα, ομοψυχία, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες. Προφανώς υπάρχουν οι πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, στις οποίες ο καθένας έχει και δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να υπερασπίζεται. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχουμε ζητήματα
τόσο μεγάλης εθνικής σημασίας, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον το μήνυμο της συνεννόησης, ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Ξετυλίξατε πολύ όμορφα τα ιστορικά στοιχεία εκείνης της περίοδου και από το παρελθόν να περάσουμε τώρα στο σήμερα. Όλα βέβαια συνδέονται μεταξύ τους και έχουν μία σειρά, μένω στην ενότητα και θα το πούμε πάρα πολλές φορές αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί ως έθνος μόνο με την ενότητα μπορούμε να καταφέρουμε και να κάνουμε πράγματα. Θέλω λίγο να περάσουμε στην επικαιρότητα. Το τελευταίο διήμερο το θέμα συζήτησης είναι η εκλογή Τραμπ. Ιδιαίτερος λόγος για την εκλογή του, άλλα τα προγνωστικά, τελικά είναι ο νέος πρόεδρος της Αμερικής. Μένω στη δήλωση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Δημήτρη Παπαδημούλη, γιατί μου έκανε εντύπωση. Στο προσωπικό του Facebook, βέβαια, η εκλογή Τραμπ αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τη σταθερότητα και τη δημοκρατία σε όλο τον πλανήτη. Το μήνυμα της Λεπέν το φωνάζει. Σας φοβίζει η εκλογή Τραμπ? Και πολλοί με ρωτάνε γιατί να θέσει αυτό το ζήτημα στην κυρία Τελιγιορίδου. Λέω και βεβαίως θα το θέσω αυτό το ζήτημα στην κυρία Τελιγιορίδου. Το ανέφερα στην ανάρτηση στο Facebook για τη σημερινή μας συνάντηση. Γιατί η εξωτερική μας πολιτική και όχι μόνο εξαρτάται εν μέρη από την Αμερική. Η Αμερική είναι ένας παγκόσμιος παίκτης, να το πούμε σε εισαγωγικά, ο οποίος καθορίζει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην παγκόσμια κοινότητα, γιατί ο ρόλος της είναι πάρα πολύ σημαντικός. Προφανώς λοιπόν η εκλογή του Αμερικανού Προέδρου δεν μπορεί να μην είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού και σε εμάς. Πράγματι πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι δεν περίμεναν την εκλογή του Τραμπ και θεωρούσαν ότι η κυρία Κλίντον είναι αυτή που θα καταφέρει να μπει στο, να κερδίσει τον προεδρικό θόκο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νομίζω ότι δεν μπορούμε ακόμη να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το πώς θα κινηθεί ο κύριος Τραμπ, γιατί το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι οι δηλώσεις που έκανε κατά την προεκλογική περίοδο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασκήσει μέχρι τώρα πολιτική εξουσία. Το δεν μόνο είχε... που ξέρουμε είναι ότι είναι ένας επιχειρηματίας, δισεκατομμυριούχος, ο οποίος δεν έχει ασκήσει όμως πολιτική σε κάποιο επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά που ανακατεύεται και η μοίρα το έφερε να είναι ο εκλεγμένος σήμερα πρόεδρος. Εκείνο που θέλω να πω, να επισημάνω, είναι ότι η παρουσία του έχει ταρακουνήσει αρκετά τα δεδομένα και το στάτους που υπάρχει. Είναι ένας πολιτικός, όπως εμφανίστηκε σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ο οποίος αυτή τη στιγμή φέρνει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής επιλογής όσον αφορά τη θέση της Αμερικής στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Τέλος την παγκοσμιοποίηση. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει για το τέλος της παγκοσμιοποίησης. Τείχος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπουμε ότι έχει ρατσιστικές δηλώσεις, βάζει τείχος στο Μεξικό, θεωρεί... Και διάβαζε ένα σχόλιο, σαν χθες έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ένα τείχος πέφτει, ένα άλλο ανεβάζει. Νομίζω ότι Τραμπ. Στην εποχή μας, στον 21ο αιώνα, τα τείχη και οι διαχωρισμοί, ανάλογα με κομματικές, πολιτικές, ιδεολογικές, φιλετικές, θρησκευτικές σκοπιμότητες, δεν πρέπει να υπάρχουν. Και έχουν πέσει λόγω και της λειτουργίας των social media. Ναι. Άλλωστε, ναι. Υπάρχει γενικότερα μια παγκοσμιοποίηση και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε ακριβώς. Και η πληροφορία πλέον μεταφέρεται από την μία άκρη του πλανήτη στην άλλη πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης να συμπληρώσω ότι φαίνεται ότι εκφράζει ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο. Από ό,τι ο ίδιος διακήρυξε, θα περιοριστεί στο ρόλο της Αμερικής ώστε να την κάνει μια υπερδύναμη, χωρίς να παρεμβαίνει και τόσο πολύ στο τι γίνεται γεωπολιτικά. Από την άλλη βέβαια δηλώνει ο ίδιος ότι θέλει να έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, με τη Ρωσία. Δημιουργούνται καινούργια δεδομένα. Είναι ακόμη ασαφές το τοπίο. Εγώ πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει με νυφαλιότητα και ψυχραιμία να τα δούμε και να τα αξιολογήσουμε, να αναλύσουμε τη στάση του από την ώρα που θα αναλάβει, που θα αναθέσει θέσεις υπουργικές, ποια πρόσωπα θα είναι αυτά, και στην πορεία θα κριθεί.
Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι από τη δική μας πλευρά πρέπει να συνεχίσουμε μια προσπάθεια για καλές σχέσεις με την Αμερική. Να πούμε εδώ ότι η αμερικανική πολιτική πολλές φορές, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που ηγείται, ακολουθεί κάποιες κοινές γραμμές. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της θητείας του ο πρόεδρος Ομπάμα επισκέπτεται τη χώρα μας. Είναι μια επίσκεψη πολύ χρήσιμη για μας, γιατί δείχνει ότι τελειώνοντας τη θητεία του, η χώρα μας πλέον από εκεί που ήταν ένας περιφερειακός παράγοντας που δεν τον δίνανε και πολύ σημασία, τώρα μπαίνει στο επίκεντρο. Είμαστε πλέον μια χώρα που μέσα από αυτή την δυσκολία που αντιμετωπίσαμε το τελευταίο διάστημα καταφέραμε να έχουμε συμμάχους διεθνώς στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο επίπεδο. Η παρουσία λοιπόν του κυρίου Ομπάμα είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Ναι. Ολοκληρώσω και θα σας πω, κύριε Τελιγιορίδου. Πολλοί πιστεύουν ότι θα λειτουργήσει αρνητικά, μιας και ο Ομπάμα στήριξε την κυρία Κλίντον. Και όλο αυτό μήπως θα δημιουργήσει μία άσχημη εικόνα στο νέο πρόεδρο, ο οποίος μίλησε πολύ απαξιωτικά για την Ελλάδα. Παλιότερα. Ναι. Στην προεκλογική περίοδο δεν έκανε κάποια αναφορά. Παλιότερα είχε κάνει μία αναφορά ότι η χώρα μας είναι μία χρεοκοπημένη χώρα. Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των κρατών δεν μπορεί να είναι σχέσεις που περιορίζονται μόνο στα πρόσωπα. Είναι οι σχέσεις μας με την Αμερική, οι σχέσεις διαχρονικές, και νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει η εσωτερική πολιτική αντιπαλότητα ανάμεσα στον κύριο Ομπάμα και στον κύριο Τραμπ. Για μας όμως η Αμερική είναι μια φίλη σύμμαχη χώρα με την οποία προφανώς πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Θα δούμε στην πορεία, θα κρίνουμε, θα αξιολογήσουμε και ανάλογα θα ενεργήσουμε. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, στην τοπική επικαιρότητα, και να σταθούμε στο μεγάλο θέμα της ανεργίας. Σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία έβγαλε τα στοιχεία για την ανεργία. Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η ανεργία γνωστό. Και εγώ θέλω να μείνω λίγο σε κάποιο σημείο και σε μια παρουσία σας στην τηλεόραση του Sky. Απαντώντας τον Ανδρέα Λοβέρδο για τα περί ανεργίας στην Καστοριά, ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρατε, χρησιμοποιώντας μια παροιμία που ο θυμόσοφος λαός λέει αρκετά συχνά. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Τι θα μπορούσε να γίνει στο νομό Καστοριάς ώστε να μειωθούν οι δείκτες ανεργίας? Ποιες προσπάθειες γίνονται από τη δική σας πλευρά? Κυρία Μαρκοπούλου, τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα λέτε. Ωστόσο, είπατε χαρακτηριστικά ότι πρέπει την ανεργία να τη δούμε συνολικά ως χώρα. Δεν είναι μόνο ο νομός Καστοριάς ή η Δυτική Μακεδονία. Έχετε δίκιο στα στοιχεία που έχουν βγει, τα οποία όμως δεν είναι στοιχεία που αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εδώ και πολλά χρόνια η Δυτική Μακεδονία έχει έναν από τους μεγαλύτερους δείκτες ανεργίας στην Ευρώπη. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την ανεργία των νέων, υπήρξαμε και πρωταθλητής ως περιφέρεια και ως νομός Καστοριάς στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Το πρόβλημα πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η έκφραση που χρησιμοποίησα προς τον κύριο Λοβέρδο προφανώς δεν είχε προσωπικό χαρακτήρα. Εκείνο που ήθελα να τονίσω, δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι το πρόβλημα αυτό έχει ρίζες, έχει αιτίες και δεν προέκυψε από την μια μέρα στην άλλη. Όταν μια περιφέρεια σαν την δική μας, η οποία είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς τόπους στη χώρα, και μιλάω συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία, όταν η περιφέρειά μας είναι το ενεργειακό κέντρο της χώρας και με πολύ σοβαρό και σημαντικό ρόλο στην ενέργεια συνολικά στα Βαλκάνια και στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, δεν είναι δυνατόν υπό φυσιολογικές και κανονικές συνθήκες να έχουμε αυτό το φαινόμενο. Και πόσο μάλλον όταν η Καστοριά λοιπόν είναι και το κέντρο της Γούνας. Και το κέντρο της Γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό λοιπόν προέκυψε από λάθη, καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις που έγιναν στο παρελθόν. Εγώ δεν είμαι από τους πολιτικούς που λέω ότι παρέλαβα καμένη γη ή ότι θα προσπαθήσω να ρίξω ευθύνες αποποιούμενοι τις δικές μου τωρινές ή μελλοντικές. Πρέπει όμως για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, να δούμε ποια είναι αυτά τα αίτια. Η Δυτική Μακεδονία λοιπόν και η Καστοριά υπήρξε μια περιφέρεια απομονωμένη που ποτέ δεν πήρε πίσω αυτό που της αναλογούσε
από το εθνικό κουρβανά. Αυτό λοιπόν που επιχειρούμε να κάνουμε τώρα είναι να διαμορφώσουμε. Και υπάρχει και κάτι ακόμη. Έχουμε και το υψηλότερο ΟΕΠ λόγω της ΔΕΗ. Έχουμε το υψηλότερο ΟΕΠ. Με αποτέλεσμα να χάνονται κάποια κονδύλια. Σίγουρα δεν θέλω να δικαιολογήσω. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Ακριβώς. Απλά θέτω όλα τα δεδομένα που υπάρχουν. Υπάρχει και αυτό. Για να έχουμε και μια εικόνα. Για παράδειγμα, πολλές φορές βγαίνουμε από προγράμματα και από δράσεις που γίνονται στην υπόλοιπη χώρα. Το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον από 10 προγράμματα βγήκαμε λόγω του υψηλού ΟΕΠ. Λόγω της ΔΕΗ. Αυτά λοιπόν. Και θεωρούν ότι είναι μια φτωχή περιφέρεια με τους πιο πλούσιους πολίτες η Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι, και της Γούνας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια περιφέρεια η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι σε καιρούς που η Γουνοπία, για παράδειγμα, του δικού μου νομού πήγαινε καλά, ήμασταν η τρίτη παραγωγική δραστηριότητα σε εισαγωγή συναλλάγματος, αλλά ποτέ δεν είχαμε την αντίστοιχη στήριξη. Αυτό οφειλόταν στην προσπάθεια που έκαναν οι παραγωγοί της Γούνας, αλλά αν εξαιρέσουμε κάποια στήριξη που υπήρχε, για παράδειγμα, για να δοθούν κάποια δάνεια. Ναι, πολύ παλιότερα βέβαια. Τα οποία όμως δεν ήταν στήριξη πάνω στην παραγωγή. Εγώ θεωρώ ότι ήταν προσωρινή λύση. Προσωρινές λύσεις, οι οποίες δεν δίνανε οριστική και ουσιαστική διέξοδο. Να πούμε βέβαια εδώ ότι ιδιαίτερα για τον κλάδο της Γουνοπίας, το πρόβλημα που υπάρχει δεν οφείλεται αποκλειστικά στην οικονομική κρίση που περνάει η υπόλοιπη χώρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παράγοντες του διεθνούς εμπορίου. Η Γούνα είναι λίγο ιδιαίτερα όσον αφορά την τιμή των δερμάτων, λειτουργεί λίγο ως χρηματιστήριο. Η κρίση με την Ουκρανία δημιούργησε το εμπάργκο, δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ελληνική αγορά. Η Γούνα είναι η Ρωσία. Υπήρχαν έτσι, τα γνωστά ακριβώς, προβλήματα, γιατί η φήμη, τιμή από πλέον, γιατί το 90% της εξαγωγικής μας δραστηριότητας αφορά τη Ρωσία. Η τιμή του ρουβλίου έχει πέσει, με αποτέλεσμα να έχουν αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ναι, να ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα με την ανεργία. Εκείνο, για τη Γούνα θέλω να πούμε πάρα πολλά. Ναι, εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι δράσεις που υπήρχαν στο παρελθόν μέσα από τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα αποδείχθηκε ότι μακροπρόθεσμα δεν ευνόησαν στο να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά γινόταν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μία βοήθεια και μία ανάσα. Ουσιαστική μεν, αλλά όχι με προοπτική. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Εργασίας έχει μία διαφορετική φιλοσοφία, όπου τα προγράμματα αφορούν δράσεις που δίνουν τη δυνατότητα για την μακροχρόνια επίλυση του προβλήματος, με δράσεις που ενισχύουν κυρίως τους νέους, τους μακροχρόνια άνεργους, για να μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε μία ολοκληρωμένη απάντηση σε αυτό το φαινόμενο, νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μιας νέας παραγωγικής ανασυγκρότησης μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν στοχευμένες δράσεις προς τους νέους επιχειρηματίες. Και ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα, που και βλέπουμε για τον πρωτογενή ότι γίνεται μια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Το νέο το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στοχεύει σε νέους. Να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες και τρέχει και τώρα που μιλάμε το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτικών επιχειρήσεων, 241 εκατομμύρια ευρώ, όπου οι δικαιούχοι είναι νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Βλέπετε που μπορούν να κάνουν κατάθεση μιας πρότασης και να ενισχυθούν από 17 μέχρι 22.000 ευρώ. Για τη δική μας περιφέρεια, από αυτό το συνολικό πρόγραμμα των 241 εκατομμύριων, αντιστοιχούν 12 εκατομμύρια ευρώ. Δράσεις, να ρωτήσω λοιπόν, λίγο, κυρία Τελιγιορίδου, υπάρχει ενδιαφέρον από νέους να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα? Γιατί και το έδαφος είναι κατάλληλο της Καστοριάς, αλλά έχει και μία παράδοση η Καστοριά στον πρωτογενή τομέα. Η Καστοριά έχει στοχευμένο πρωτογενή τομέα. Δεν είμαστε και λόγω κλιματικών συνθήκων εκείνος ο νομός και η περιοχή Μίλα που θα μπορέσουμε τα να κάνουμε πολλές δράσεις. Υπάρχουν λοιπόν στοχευμένες δράσεις. Μήλα και φασόλια που είναι προϊόντα αναγνωρισμένα και ποιότητας. Υπάρχουν βέβαια στις πιο ορεινές περιοχές τα σιτηρά.
τελευταία βιολογικές καλλιέργειες, αρωματικά φυτά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Και σε αυτό το ενδιαφέρον εμείς πρέπει να επενδύσουμε και να βοηθήσουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε μια άλλη λογική, ώστε να μην δημιουργούμε θέσεις εργασίας για ένα διάστημα 8, 10, 18 μηνών που κρατάει το πρόγραμμα, αλλά επιχειρηματικές δράσεις μέσα από ατομικές ή ομαδικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα δίνουν την προοπτική για να λυθεί αυτό το θέμα με προοπτική χρόνου. Να πούμε επίσης για το νέο αναπτυξιακό, που είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό. Χαρακτηριστικά να σας πω την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο νέο αναπτυξιακό και στο νόμο και στον προηγούμενο. Από τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, από τα στοιχεία που ήρθαν στη Βουλή, το 72% των επιχορηγήσεων των χρημάτων που είχε προσαξιοποίηση ο προηγούμενος νόμος, το 72% πήγε στις 40 επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο 28% μοιράστηκε σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Και από αυτές 6.500 που ζήτησαν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό, γιατί και πολλές δεν... Και από αυτές 6.500 επιχειρήσεις είναι ακόμη απλήρωτες. Αυτό για μας πλέον τελειώνει. Έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία, όπου οι δράσεις πλέον που ενισχύονται είναι δράσεις νέων επιχειρηματιών, καινοτόμες δράσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην αγροδιατροφή και την μεταποίηση, όπου εδώ μιλάμε για μικρές επιχειρηματικές μονάδες που μπορούν να λάβουν την έγκριση από το επιχειρήσεις, οικογενειακές και ομαδικές. Μιλάμε και για τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης πρέπει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, όταν για παράδειγμα στην υπόλοιπη Ευρώπη ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της οικονομικής και οικονομικής ανάπτυξης. Εδώ δεν συνέβαινε αυτό. Στοχευμένες λοιπόν δράσεις που θα δίνουν λύσεις όχι πρόσκαιρες, αλλά μακροχρόνιες, ναι, σε βάθος χρόνου. Κυρία Τελιγιορίδου, ξέρουμε τι θα γίνει με τις 6.500 επιχειρήσεις που είναι ανοιχτό το θέμα για επιχορήγηση από τον προηγούμενο αναπτυξιακό. Οι 6.500 επιχειρήσεις, καταρχήν είχαμε μπροστά μας δύο επιλογές. Ή θα συνεχίζαμε την προηγούμενη επιλογή που άφηνε αυτές τις επιχειρήσεις απλήρωτες και δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, ή μέσα σε αυτό το οικονομικά ασφιχτικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις αυτές θα είχαν την δυνατότητα να πάρουν τα χρήματα. Όπως είχε ανακοινώσει και ο κύριος Σταθάκης όταν συζητήθηκε αυτό το θέμα στη Βουλή, οι επιχειρήσεις όλες αυτές θα πληρωθούν. Δεν μπορεί αυτό να γίνει εφάπαξ. Κάποιες από αυτές τις δράσεις που είναι ολοκληρωμένες μπορεί να πάρουν το ποσό που τους αναλογεί, θα γίνει σε δόσεις, σε 5 δόσεις, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα χάσουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Κάτι που υπήρχε ως κίνδυνος με την πολιτική των προηγούμενων χρόνων. Και εδώ θέλω να πω ότι ερχόμαστε για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ποσό να το δώσουμε σε δράσεις της προηγούμενης περίοδου που έπρεπε να είναι πληρωμένες και τα χρήματα που υπάρχουν σήμερα στη διάθεσή μας να αξιοποιηθούν σε νέες επιχειρήσεις, σε νέες δράσεις. Είμαστε αναγκασμένοι όμως να τις δώσουμε, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι επένδυσαν, επειδή αυτό το κράτος ήρθε και τους είπε ότι εγώ είμαι αρρωγός σας, έχω αυτόν τον νόμο, αλλά βρέθηκε αναξιόπιστο. Θα πληρωθούν, απλά δεν θα είναι εφάπαξ η πληρωμή όλου του ποσού. Θα είναι με δόσεις, γιατί υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ενδιαφέρον για το νέο αναπτυξιακό. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σας πω ότι επειδή εγώ βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία και επαφή με τον κόσμο και πολλοί νέοι άνθρωποι και για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και για τον αναπτυξιακό ενδιαφέρονται, ρωτάνε και νομίζω ότι θα αξιοποιηθεί σωστά. Και μιας και είπατε ότι βλέπετε πάρα πολύ κόσμο, καθημερινά έρχονται πολίτες της Καστοριάς, φορείς της παραγωγής, επιμελητήρια, γενικότερα πολλοί κόσμος βλέπετε αρκετά συχνά, έχετε συναντήσεις. Τι είναι εκείνο που κύριε σας επισημαίνουν, ποια είναι τα δικά τους θέλω? Εγώ θα μπορούσα να επισημάνω 10 ζητήματα, πιθανά και περισσότερα. Θέλω όμως να μας μεταφέρετε εσείς τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους. Τι ζητάνε από εσάς? Καλά, έχουμε περάσει από εκείνη τη φάση που ζητούσαν, ας πούμε, και ζητούσαμε όλοι κάποιο ρουσφέτη, συνήθως να μπούμε στο δημόσιο. Νομίζω ότι έχουν τελειώσει. Άρα, άλλες είναι οι προτεραιότητες πλέον. Η κρίση στην οποία έχουμε φτάσει, κυρία Μαρκοπούλου, ως λαός και ως χώρα,
Δεν είναι μία κρίση που ήρθε έτσι απλά. Είναι όλο αυτό που είπατε. Τα ρουσφέτια, το πελατειακό σύστημα, η εξυπηρέτηση των ημετέρων. Εκείνο, και οι δύο λοιπόν, πλευρές έφταιγαν όμως. Έφταιγαν και οι δύο πλευρές, όμως ξέρετε, ο λαός μας λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Υπήρχε λοιπόν μία προσπάθεια εγκλωβισμού του εκλογικού σώματος με τέτοιο τρόπο ώστε το παλιό πολιτικό σύστημα να έχει αυτό το εκλογικό σώμα στο χέρι. Αχ, νομίζω και ότι ξεπεράστηκε όμως. Αυτό λοιπόν. Εφάνηκε λοιπόν, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτή λοιπόν η κρίση ήταν για όλους μας ένα σοκ. Η επιλογή των νέων προσώπων ήταν πλέον, και με διαφορετικά κριτήρια. Αλλά φάνηκε και στις αμερικάνικες εκλογές. Ακριβώς. Και στις αμερικάνικες εκλογές πράγματι φάνηκε ότι δεν μπορεί να χειραγωγηθεί πλέον ο λαός, γιατί ζούμε πλέον σε μια εποχή όπου έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα και ο λαός πλέον θέλει τη χειραφέτησή του. Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε αυτό το διαφορετικό. Και όχι αυτό να γίνει σκόπιμα, αλλά γιατί πραγματικά το πιστεύουμε, γιατί είναι η μόνη διέξοδος για να φύγει ο τόπος μας από αυτή την κρίση. Ο κόσμος λοιπόν που συναναστρέφομαι και που έρχεται και στο γραφείο μου και είμαι σε επαφή μαζί του, καταρχήν θέλω να πω ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία είναι από μια κρίση που έρχεται από 6 και 7 χρόνια. Οι οικονομικές δυνατότητες πλέον που υπάρχουν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού μας είναι με πολλές δυσκολίες. Εκείνο λοιπόν που υπάρχει πάνω απ' όλα είναι αυτό που είπαμε πριν, το ζήτημα της ανεργίας. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και τα προσόντα για τα οποία έχουν και επενδύσει η ελληνική οικογένεια, πτυχία μεταπτυχιακά, αγόρια και κορίτσια με όρεξη για ζωή, τα οποία αισθάνονται ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Αυτό αλλάζει. Και αλλάζει γιατί θέλουμε να μπει αυτός ο κόσμος στο προσκήνιο. Ο κόσμος της παραγωγής και της δημιουργίας. Προβλήματα ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικία όπου δεν έχουν πλέον δεν έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και απολύονται. Εμείς θέλω να σας πω ότι έχουμε πλήρη συνέστηση της δυσκολίας που υπάρχει. Και μέσα σε αυτή τη δυσκολία προσπαθούμε να βρούμε διεξόδους και δρόμους. Σας είπα πριν για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, για τον αναπτυξιακό. Για το ενδιαφέρον που έχουν οι νέοι για να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Για τον πρωτογενή τομέα. Που ενδείκνεται κιόλας σε περιοχή. Η δική μας περιοχή και η πόλη της Καστοριάς έχει και τον τουρισμό. Και μια υπέροχη λίμνη στο κέντρο. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος με εξαιρετική φυσική ομορφιά. Την οποία προσπαθούμε και με κοινές δράσεις, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφέρεια να αναδείξουμε και να δώσουμε διεξόδους. Εκείνο λοιπόν που λέμε είναι ότι εμείς ναι μεν είμαστε μία απομονωμένη περιφέρεια, μία περιφέρεια που βρίσκεται μακριά από το κέντρο, έχουμε όμως πλεονεκτήματα. Και αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί κάποιοι να τα βλέπουν ως μειονέκτημα, ότι είμαστε δηλαδή απομακρυσμένοι κλπ. Εμείς αυτά τα θεωρούμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με το σύγχρονο οδικό δίκτυο έχουν μικρύνει πάρα πολύ οι αποστάσεις. Αν είχατε όμως και το σιδηρόδρομο, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θα τον έχουμε και αυτό. Και αν οι πτήσεις ήταν πιο συχνές στο αεροδρόμιο της Καστοριάς, που είναι υπερσύγχρονο και με τον μεγαλύτερο αεροδιάδρομο, νομίζω ότι η κατάσταση θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Η προσπάθεια, κυρία Μαρκοπούλου, είναι μεγάλη. Να πούμε ότι μέσα στο μήνα, το πολύ μέχρι τέλος του χρόνου, παραδίδεται ο άξονας Ε65 που συνδέει την αποσιά της που πηγαίνει μέχρι την ιεροπηγή και κρυσταλλοπηγή. Τώρα τελειώνει νομίζω το δεύτερο τούνελ. Έβλεπα ναι, νομίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα δίμηνο θα παραδοθεί. Πλέον το οδικό δίκτυο βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι, έχουν μικρύνει πάρα πολύ οι αποστάσεις. Ναι, πλέον, και εδώ να πούμε βέβαια ότι εδώ έχουν συμβάλει, γιατί δεν είναι ένα έργο που ξεκίνησε με την δική μας κυβέρνηση. Έχουν συμβάλει και όλοι οι προηγούμενοι, αλλά είναι ένα έργο το οποίο εμείς
επισπεύσαμε και νομίζω ότι έχουμε τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές ξεκινούσαμε έργα τα οποία καθυστερούσαν και τα χρονοδιαγράμματα πηγαίναν πολύ πίσω. Είναι ένα έργο λοιπόν που παραδίδεται άμεσα. Όσον αφορά το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Καστοριάς αποτελεί για μας μία πολύ βασική υποδομή ώστε να μπορέσει η περιοχή μας και ο νομός μας να αποτελέσει ένα κέντρο διαμετακόμισης. Δεν είναι δηλαδή μόνο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ναι, αυτό μικρό το κακό. Καταφέραμε λοιπόν να εντάξουμε το αεροδρόμιο μας, το αεροδρόμιο της Καστοριάς, μέσα στα 6 αεροδρόμια του πακέτου Γιούγκερ. Έχει εγκριθεί μία χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, όπου μιλάμε για την αναβάθμιση του αεροδρομίου, για την κατασκευή δεύτερου αεροδιαδρόμου, παρόλο που ο αεροδιάδρομος της Καστοριάς είναι ήδη ένας αεροδιάδρομος μεγαλύτερος και από αυτόν της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί να υποδεχθεί από μόνος του ως αεροδιάδρομος και διεθνείς πτήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται να γίνουν συνεπικουρικά έργα. Έτσι λοιπόν, θα τολμήσω να πω, με πιέσεις. Και με πιέσεις τεκμηριωμένες, όπου αναφέραμε τη σκοπιμότητα για το ποιος είναι ο λόγος που θα έπρεπε το αεροδρόμιο της Καστοριάς να αναβαθμιστεί. Καταφέραμε να είναι μέσα στα 6 αεροδρόμια. Προβλέπεται μέσα στην μελέτη η δημιουργία αποθηκών, ψυγείων, που δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να είναι ένας χώρος διαμετακόμισης αγροτικών προϊόντων, αυτών των προϊόντων, τα μήλα, τα φασόλια, της γουνοπίας. Δίνει λοιπόν ως υποδομή μία άλλη προοπτική, η οποία βέβαια δεν θα γίνει από την μία μέρα στην άλλη, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα έργα είναι έργα που θέλουν χρόνο για να γίνουν. Είναι βασικά έργα υποδομή. Σύνδεση, για να λοιπόν, γίνει κάτι καλύτερο. Σύνδεση λοιπόν. Και να ενισχυθεί περαιτέρω το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Και εγώ είμαι πάντα της άποψης και της λογικής. Ένα αεροδρόμιο και καλό στη Δυτική Μακεδονία. Ένα πανεπιστήμιο και καλό στη Δυτική Μακεδονία. Και να έχουμε πλέον περιφερειακή συνείδηση προκειμένου να αναπτυχθούν διαφορετικά κάποια πράγματα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να ενισχύσω αυτό που λέτε. Δυστυχώς πολλές φορές λειτουργούμε όλοι πολύ τοπικιστικά. Και θεωρούμε ότι η αξία μας ως πολιτικά πρόσωπα θα φανεί μόνο από το ενδιαφέρον μας το τοπικό. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να δώσουμε σημασία. Ναι στο τοπικό, γιατί εκπροσωπούμε το συγκεκριμένο νομό και τη συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει όμως να έχουμε και μια συνολική περιφερειακή αντίληψη, μια συνολική περιφερειακή συνείδηση. Ο καθένας, οι τέσσερις νομοί που είμαστε. Έτσι. Να ενώσουμε δυνάμεις και όχι να μοιράσουμε. Και ο κάθε νομός να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα που αυτός έχει. Η Κοζάνη να παίξει το ρόλο της. Είναι το κέντρο της περιφέρειας που προφανώς θα παίξει έναν σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει λόγο. Ότι όλα αυτό πρέπει να είναι στην Κοζάνη. Και ότι πρέπει να κάνουμε ένα νέο αεροδιάδρομο στην Κοζάνη. Αυτό δεν σημαίνει. Ενώ στα 40 χιλιόμετρα υπάρχει ένα σύγχρονος αεροδιάδρομος. Και δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ο νομός Καστοριάς, ο νομός Γρεβενών ή ο νομός Φλόρινας να μην πάρουν το μερίδιο της ανάπτυξης που τους αναλογεί. Εδώ έχουμε μια καλή συνεργασία με όλους τους βουλευτές της περιφέρειας. Έχουμε και την τύχη, ξέρετε, από την πλευρά του δικού μας κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, να είμαστε αρκετοί. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει συζήτηση. Ο καθένας λοιπόν αξιοποιεί αυτό που έχει. Η Κοζάνη είναι το ενεργειακό κέντρο. Υπάρχει στόχευση σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας να γίνουν κάποια έργα περιφερειακά? Υπάρχει στόχευση, υπάρχει και η συνεργασία με την περιφέρεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι όλο αυτό εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε μάθει, λέγαμε πριν κάτι για την ενότητα. Ότι η ενότητα είναι αυτή η οποία έχει γράψει λαμπρές σελίδες στην ιστορία μας. Από την άλλη όμως έχουμε και έναν τοπικισμό. Για παράδειγμα έχουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όσο προχωράμε σε μικρότερες περιοχές έχουμε Κοζάνη-Καστοριά, Κοζάνη-Φλόρινα. Και άμα πάμε και στα χωριά, κυρία Μαρκοπούλου, και στις τοπικές κοινότητες υπάρχει ακόμα και εκεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εγώ πάντα λέω ότι τα Γραβενά είναι οικισμός της Κοζάνης και η Κοζάνη είναι οικισμός των Γραβενών. Ή της Καστοριάς ή της Φλόρινας, γιατί έχουν μικρύνει πάρα πολύ οι αποστάσεις.
Είμαστε στα 20 λεπτά. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό τα λέει όλα. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε μια περιοχή η οποία θα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της, να μην κοιτάζει ενδοπεριφερειακές ανισότητες και ενδοπεριφερειακές αντιπαλότητες, και ο καθένας με βάση αυτό που μπορεί ο δικός του τόπος να προσπαθήσει να το αξιοποιήσει και να το ενισχύσει. Εμείς λοιπόν για την Καστοριά λέμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ενεργειακό κέντρο. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το ρόλο της Κοζάνης σε αυτό το επίπεδο. Από τη στιγμή που οι ελληνικές μονάδες είναι εδώ. Έχετε όμως και είναι και στη Φλόρα. Έχουμε όμως τον τομέα. Ένα αεροδρόμιο. Τρεις πυλώνες έχουμε όσον αφορά το πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε μία όθηση στην ανάπτυξή μας. Είναι ο κλάδος της γουνοποιίας, ο κλάδος της πρωτογενής παραγωγής και ο τουρισμός. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ως άνθρωπος που έχω αναλάβει την ευθύνη να βοηθήσω τον τόπο μου να βγει από το τέλμα και να προχωρήσει μπροστά με μια άλλη δυναμική, έχω και έναν σχεδιασμό για να μπορέσω να δημιουργήσω τις κατάλληλες υποδομές, τη βάση, ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές και η Καστοριά να ανακτήσει έναν ρόλο. Αύριο γιορτάζουμε την απελευθέρωσή της. Έναν ρόλο που είχε πριν από το 1912. Η Καστοριά είχε ένα ρόλο διαμετακομιστικό ως πέρασμα και μεταφορικό κέντρο για την μεταφορά προϊόντων προς τη Δυτική Ευρώπη. Εμπορευματικό κέντρο ήταν. Αυτόν λοιπόν τον ρόλο τον έχει χάσει τις τελευταίες δεκαετίες. Αεροδρόμιο λοιπόν, σιδηρόδρομος, σύγχρονο οδικό δίκτυο, και νομίζω ότι με την συνεννόηση και την συμπαράσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, η κεντρική εξουσία πλέον έχει αυτόν τον οραματισμό και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ωραία, θα δούμε και το σιδηρόδρομο και γενικότερα για την οδική ανάπτυξη της περιοχής, αφού πάμε σε διαφημίσεις, κυρία Τελιορίδου, και επιστρέφουμε με το σιδηρόδρομο και να δούμε πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το μεγάλο έργο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στο κόκκινο. Να θυμίσουμε ότι στην απόψινή μας συνάντηση φιλοξενούμε την βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Είπαμε αρκετά και σημαντικά, θεωρώ, και για τους τηλεθεατές μας. Και μείναμε στο σιδηρόδρομο, μαζί που θα λειτουργήσει μαζί με το αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο, που αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ποιες λοιπόν οι πρωτοβουλίες σας για το σιδηρόδρομο, γιατί πολλά ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες. Βγήκαν κάποιες μελέτες από το παρελθόν. Εγώ πάντως δεν τις είδα ποτέ αυτές τις μελέτες, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί ασχολούμαι με τα θέματα της περιφέρειας τα τελευταία 22 χρόνια και ξέρω πολύ καλά τι ακριβώς έχει γίνει. Κάποιες ανακοινώσεις είχαμε, θα γίνει ή δεν θα γίνει ο σιδηρόδρομος. Άλλοι το ξεκίνησαν. Τελικά πού βρισκόμαστε σήμερα, θα σφυρίξει το τρένο στην Καστοριά, σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί τώρα πλέον έχουμε. Τώρα έχουμε υπερσύγχρονα. Είναι χαρακτηριστική η έκφραση που χρησιμοποιείται. Και έχει μείνει αυτό το σφύριγμα του τρένου. Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, ο οποίος είπε ότι δεν θα κυλήσει το τρένο, δεν θα σφυρίξει το τρένο, αλλά θα κυλήσει. Γιατί μιλάμε πλέον για ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους. Εκλέχθηκα βουλευτής, κυρία Μαρκοπούλου, το Σεπτέμβριο του 2015. Να το θυμάμαι σαν τώρα. Μία από τις προτεραιότητές μου ήταν να δω τι έργα, τι μελέτες, τι υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα, το οποίο θα μπορούσα εγώ να τρέξω για να υλοποιηθεί. Εδώ και 20 χρόνια στην Καστοριά υπάρχει μία συζήτηση για το τρένο. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το έχουν ανακοινώσει, το έχουν εξαγγείλει, αλλά τρένο δεν είδαμε. Έτσι λοιπόν, από τις προτεραιότητές μου, βλέποντας το ποια είναι τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη ή έστω σε επίπεδο μελετών, επισκέφθηκα το Υπουργείο Υποδομών και την ΕΡΓΟΣΕ. Καμία μελέτη. Εκτός και αν τις έχουν κάπου κρυμμένες. Καμία μελέτη, κυρία Μαρκοπούλου. Σε κάποιο σιρτάρι. Θα σας πω λοιπόν τις ενέργειες που κάναμε, όλη την κριτική που έγινε, και θα σας πω αναλυτικά την κατάσταση όπως έχει. Ναι. Καμία μελέτη δεν υπήρχε στην ΕΡΓΟΣΕ για τη σύνδεση της Καστοριάς με το τρένο. Όταν λοιπόν
διεκδικήσαμε αυτούς τους τελευταίους μήνες τη σύνδεση του τρένου, του νομού Καστοριάς με το τρένο, η πρώτη αντίδραση και η πρώτη απάντηση που υπήρχε από το Υπουργείο και από την ΕργοΣΕ είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Μετά από πολλές συζητήσεις καταφέραμε στον άξονα που υπήρχε από Φλόρινα σύνδεση με Κρυσταλλοπηγή και στη συνέχεια Πόγραδες, γιατί για εκεί ήταν η μελέτη και η πρόταση, καταφέραμε να συνδέσουμε από την Κρυσταλλοπηγή παράλληλα σχεδόν στον άξονα Ε65 από η Ιεροπηγή που παραδίδεται τις επόμενες μέρες, τον οδικό εννοώ, καταφέραμε να εντάξουμε ένα καινούριο άξονα σιδηροδρομικής σύνδεσης αυτού του κάθετου άξονα που πάει μέχρι την Κρυσταλλοπηγή, να το συνδέσουμε με το αεροδρόμιο. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και το λέω αυτό γιατί ήδη έχει πάρει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Είναι μια πρόταση η οποία έχει πάρει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Έχει κατατεθεί ως διακρατική πρόταση με την Αλβανία στο πρόγραμμα Ίντερεκ. Εδώ να πω ότι όταν τέθηκε από την ελληνική πλευρά προς την Αλβανική, γιατί είναι ένα κοινό διακρατικό πρόγραμμα. Όταν τέθηκε προς την Αλβανική η πρόταση για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο, βρήκαμε ένθερμους υποστηρικτές. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή, αφού έχουμε πάρει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, έχει κατατεθεί η πρόταση, είμαστε στο στάδιο της έγκρισης της χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα έχει γίνει η έγκριση, γιατί αν δεν εγκριθεί αυτό το κομμάτι, δεν θα εγκριθεί όλος ο άξονας. Και ο άξονας για αυτός... την εκτέλεση του έργου ή έγκριση αρχικά για τη μελέτη. Έγκριση και χρηματοδότησης. Έγκριση χρηματοδότησης. Ναι, γιατί υπάρχουν από τη στιγμή, δύο διαφορετικά από πράγματα. Από τη στιγμή που γίνεται η έγκριση χρηματοδότησης, αρχίζουν οι μελέτες και η απολωτριώση και όλα αυτά. Αυτό θα πάρει περίπου 18 με 20 μήνες για να αρχίσει το έργο να κατασκευάζεται. Το βασικό όμως είναι η έγκριση της χρηματοδότησης. Και γιατί λέω το βασικό. Ακούστηκε πάρα πολύ μεγάλη κριτική αφού έγινε η ανακοίνωση και μετά. Στην αρχή, ξέρετε, όταν την άνοιξη ανακοίνωσα ότι έρχεται η ανακοίνωση του τρένου, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι το ειρωνεύτηκαν. Και αρκετοί από αυτούς προφανώς μπορεί να είχαν και δίκιο, γιατί 20 χρόνια στην Καστοριά τάζουμε τρένο, ναι, που δεν γίνεται. Ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια με ένα μετά φαν. Την ανακοίνωση υπήρξε μία προσπάθεια από πάρα πολλούς να πούνε ότι αυτό δεν είναι ένα έργο που γίνεται τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι ένα έργο το οποίο εμείς θέλαμε. Υπήρξε μία κριτική γιατί να γίνει η σύνδεση με τον άξονα Φλόρινα-Κρυσταλλοπηγή και να μην γίνει η σύνδεση μέσω Καλαμπάκας, την οποία εμείς λέγαμε κλπ. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε. Ναι, και υπήρχε και μια δυσέλιδη ανακοίνωση του πρώην Προέδρου της Βουλής, του κ. Πετσάλνικου. Ναι. Κάνοντας μια αναδρομή βέβαια στο παρελθόν και τι έγινε σχετικά με το έργο. Αλλά εγώ ειλικρινά σας μιλάω, δεν κατάλαβα αν υπάρχει λοιπόν, μελέτη. Βρήκατε εσείς καμία μελέτη? Λοιπόν, κάποιοι ψάξανε γιατί στην ΕργοΣΕ, ακούστε ναι, να δείτε. Η μελέτη θα ήταν στην ΕργοΣΕ. Πού αλλού θα μπορούσε κάποιοι να είναι στο μελέτη? Υπουργείο Υποδομών και στην ΕργοΣΕ ενδιαφέρθηκαν να βρουν τις μελέτες που είχαν. Τις είχαν στη φαντασία τους. Πολλές φορές, ξέρετε, εγώ είμαι πολύ προσεκτική στο δημόσιο διάλογο που κάνω και στις τοποθετήσεις μου, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλο αυτό ήταν παραμύθια της Χαλιμάς. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και με την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης, εγώ σας έχω φέρει εδώ την απάντηση σε ερώτηση για το τι γίνεται με τις μελέτες της σιδηροδρομικής γραμμής, την απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις 9 Ιανουαρίου του 2014. Θα σας το αφήσω. Ωραία. Αυτό λοιπόν που υπήρχε ήταν μία πρόταση για να γίνουν μελέτες οι οποίες
σε καμία περίπτωση δεν αφορούσαν την Καστοριά. Εδώ χαρακτηριστικά θα σας πω ότι οι προτάσεις που υπήρχαν, δεν μιλάμε για μελέτες βιωσιμότητας, ούτε για μελέτες σκοπιμότητας, δεν υπήρχαν αυτά. Αλλά ακόμη και οι προτάσεις, οι απλές που υπήρχαν, αφορούσαν Καλαμπάκα Ιωάννινα, Ιωάννινα Ιγουμενίτσα, Καλαμπάκα Δήμητρα Σιάτιστα, Σιάτιστα Κοζάνη. Η Καστοριά δεν υπάρχει πουθενά. Και να σας πω επίσης ότι σε αυτή την απάντηση λέγεται ξεκάθαρα επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας ότι ακόμη και για αυτή την πρόταση, και μιλάμε μία πρόταση, παίρνουμε το μολύβι και χαράζουμε σε ένα χάρτη, χωρίς καμία μελέτη. Ακόμη και για αυτή την πρόταση που αφορά την Κοζάνη, μέσω Καλαμπάκας, στην οποία δεν αναφέρεται πουθενά η Καστοριά. Και όλα αυτά που μας έλεγαν είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται μόνο στη φαντασία τους, μιλώντας για τον δικό μου νομό. Αλλά ακόμη και για την Κοζάνη, αυτό που λέει. Η ΕΔΑ Μεταφορών αξιολόγησε τις προτάσεις και διαπίστωσε ότι είχαν υψηλή επισφάλεια τόσο ως προς το χρονοδιάγραμμα ανάθεσης των αντίστοιχων μελετών, όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Και τα επικαλούμενα στοιχεία σκοπιμότητας έχριζαν αναθεώρησης και διαπιστώθηκε ότι οι προτάσεις είχαν τεχνικές ελλείψεις. Με αποτέλεσμα η ΕΔΑ Μεταφορών έκρινε σκόπιμο να μην εγκριθούν. Ναι, γιατί έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα και πρέπει άμεσα να... Σας αναφέρω λοιπόν. Και η σκοπιμότητα πλέον πρόταση, πρέπει να είναι διαφορετική. Μια πρόταση η οποία δεν συνοδεύτηκε από μελέτες, η οποία δεν αφορούσε τον δικό μας νομό. Μιλάμε για σύνδεση Καστοριά, Καλαμπάκας Κοζάνης. Ούτε αυτή είχε εγκριθεί καλά από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό εγώ η σύνδεση Καλαμπάκας Κοζάνης είναι γνωστό από τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Κοζάνη. Λοιπόν, λέμε για το τρένο της Καλαμπάκας, είναι γνωστό λοιπόν, δηλαδή. Η Καστοριά δεν υπήρχε καθόλου σε αυτόν τον σχεδιασμό. Όλοι αυτοί που προσπαθούν να πούν ότι είναι ένα έργο το οποίο είχαν ξεκινήσει δεν μπορούν να το στηρίξουν γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Επαναλαμβάνω με πλήρη συνέστηση ότι καμία μελέτη δεν υπήρχε και κανένας προγραμματισμός. Θα σας το αφήσω αυτό και ναι, το έχω φέρει γιατί... Νομίζω ότι είναι και η είδηση. Ναι, και νομίζω εκπομής ότι αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά που μας έλεγαν ήταν στη σφαίρα της φαντασίας τους. Εμείς παρόλα αυτά... δεν θέλω να πω ότι όλη αυτή η κριτική που έγινε είναι από μικρότητα. Μπορεί από κάποιοι να την κάνουν και από άγνοια. Ναι, αυτό θα έλεγα. Γι' αυτό πρόσθετα λοιπόν σας λέω ότι δεν υπήρξε καμία... Ή μπορεί να είχαν διαφορετικές διαβεβαιώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Ή πιθανά να πίστευαν ότι υπήρχε κάποια μελέτη. Γιατί προεκλογικά συνήθως, κυρία Τελιγιορίδου, γίνονται πάρα πολλές εξαγγελίες που στη συνέχεια όμως δεν μπορούν να στηρίξουν. Ναι, κρινόμαστε... Γιατί δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Ξέρετε όμως, εγώ προσωπικά θα ήθελα να κρεθώ από το έργο μου και όχι από τα λόγια μου. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι εκείνο που μετράει τελικά είναι το τι αφήνεις. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα δεχτώ ότι προεκλογικά λέγονται πολλά, ότι πολλές φορές μπορεί να υπερβάλλουμε στο λόγο μας. Θα πρέπει όμως να είμαστε και προεκλογικά, κατά τη γνώμη μου, πιο προσεκτικοί. Ναι, γιατί έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, και το επαναλαμβάνουμε. Και γιατί θα πρέπει όλοι μας να δούμε αυτά τα πράγματα με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα και χωρίς υποκρισία. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι εξαγγέλλοντας πράγματα αβάσιμα ή προσπαθώντας να σφετεριστώ έργο άλλων, γιατί λίγο πολύ μας είπανε ότι προσπαθούμε να σφετεριστούμε με το σιδηρόδρομο ένα έργο που έκαναν. Σας διαβεβαιώ, δεν υπήρχε τίποτε. Δεν υπήρχε τίποτε. Γιατί δεν ξέρω αν ονειρευόνταν το τρενάκι Τόμας στο γιατί όνειρό του. Υπάρχουν ράγες, δεν το ξέρω. Εκείνο λοιπόν που θέλω εγώ να πω από την πλευρά μου είναι ότι όταν γίνεται κάτι καλό για τον τόπο μας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός που το κάνει, έτσι, γιατί πολλές φορές ξέρετε δεν οφείλεται ένα έργο μόνο στην ικανότητα της κυρίας Μαρκοπούλου ή της κυρίας Τελιγιορίδου. Δουλεύουν πολλές πάρα φορές πολύ, είναι αλλά, και θέμα κάποιος, αλλά κάποιος πρέπει να τραβήξει μπροστά είναι και να πρωταγωνιστήσει προκειμένου συγκυριών να προχωρήσει ένα έργο. Εγώ όμως εκείνο που λέω είναι ότι όταν έχουμε μια θέση ευθύνης, αναλαμβάνουμε κάποια πράγματα,
προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ευθύνη αυτή. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ αυτόν τον ρόλο που μου ανέθεσε ο νομός μου, τον θεωρώ ως ένα ρόλο που με βάζει στην κορυφή του χρέους και της ευθύνης. Είμαι λοιπόν αποφασισμένη με όλες μου τις δυνάμεις, και αυτές θα αξιολογηθούν από τους πολίτες της περιοχής μου, με όλες μου τις δυνάμεις να προσφέρω και να βοηθήσω. Εδώ λοιπόν θα έλεγα όλους αυτούς που προσπαθούν να παραπλανήσουν, να πούν ότι δεν πέρασαν έτσι χωρίς να αφήσουν πίσω, ότι θα έλεγα να πορευθούν σε αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσουν όλοι μαζί, ώστε η Καστοριά αλλά και η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει το ρόλο που της αξίζει, να αφήσουν τις σκοπιμότητες και τις αντιπαλότητες και θα έλεγα σε κάποιους να σοβαρευτούν. Έτσι και η ζωή συνεχίζεται άλλωστε και είναι ένα έργο που θα μείνει για τα επόμενα χρόνια και θα το αξιοποιήσουν όλοι, το πόσο οποίο, περισσότερο ξέρετε, ο εμπορικός κόσμος της περιοχής. Και δεν θα είναι το έργο της Ολυμπίας, θα είναι το έργο της περιοχής, το οποίο προφανώς οι επόμενες γενιές και οι επόμενοι πολιτικοί θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν και καλύτερα. Και άλλωστε, κύριε Τελιγιορίδου, δεν έχετε το χαρακτηριστικό κατόπιν ενεργειών. Είστε άνθρωπος που το τονίσατε επανειλημμένως και το λέμε, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει εγώ ενότητα. Εγώ πιστεύω στη συνέργεια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι ένας κούκος φέρνει την άνοιξη. Αν όλοι μαζί δεν το προσπαθήσουμε, δεν θα καταφέρουμε πράγματα. Εγώ πιστεύω στη συνέργεια, πιστεύω στην ενότητα, αναλαμβάνω την ευθύνη να τραβήξω κάποια πράγματα μπροστά. Από εκεί και πέρα όμως, κανείς μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει πράγματα. Μπορεί να δώσει μια προοπτική, μια έμπνευση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει όλοι μαζί να προσπαθούμε για αυτά. Έχουμε χρονοδιάγραμμα πότε θα δοθεί η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο? Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο έχει εγκρίνει τη σύνδεση του αεροδρομίου με αυτόν τον άξονα, ο οποίος θα είναι ένας από τους τρεις άξονες που θα συνδέει τη χώρα με τη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για προμαχώνα, ιδωμένη, κρυσταλλοπηγή. Έτσι. Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο το έχει εγκρίνει. Με την έγκριση αυτή κατατέθηκε η πρόταση χρηματοδότησης στο Ίντερεκ. Πιστεύω ότι το πρώτο δίμηνο, ίσως και τον Ιανουάριο του 2017, αλλά ας βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, το πρώτο δίμηνο του 2017 θα γνωρίζουμε για την έγκριση της χρηματοδότησης. Ναι, και άλλωστε υπάρχουν χρήματα από το Ίντερεκ, γιατί γίνονται διάφορες δράσεις, υλοποιούνται. Και το σημαντικό που μας σε διαευρωπαϊκό επίπεδο, που μας δίνει την βεβαιότητα ότι η έγκριση θα γίνει, είναι ότι είναι μια πρόταση η οποία είναι διακρατική και αφορά το σύνολο του ευρωπαϊκού δικτύου. Δεν είναι δηλαδή απλά μια σύνδεση της Καστοριάς με την υπόλοιπη χώρα. Μέσα από αυτή τη σύνδεση το αεροδρόμιο Καστοριάς συνδέεται και με την υπόλοιπη χώρα, συνδέεται όμως με την Δυτική Ευρώπη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό που σας είπα πριν, για τον ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε ως ένα κέντρο διαμετακομιστικό. Δεν Βαλκάνια. Λέω στο βαθμό που θα είναι η Θεσσαλονίκη ή το λιμάνι του Πειραιά, αλλά μπορούμε να έχουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την περιοχή μας. Ναι, θα μπορέσει και μια περιοχή που συνορεύει και με την Αλβανία. Θα μπορεί η Καστοριά να βοηθήσει και να στηρίξει την προσπάθεια τόσο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην μεταφορά εμπορευμάτων μέσα από τον σχεδιασμό που υπάρχει σε ευρωπαϊκό, για να μην πω σε διεθνές επίπεδο. Οι πόλεις οι οποίες θα μπορέσουν να παίξουν αυτόν τον ρόλο είναι οι πόλεις που θα συνδυάζουν μεταφορές. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το δικό δίκτυο, το αεροδρόμιο και το σιδηρόδρομο. Αεροπλάνο, τρένο, μιλάμε και για καλό ένα δικό συνδυασμό δίκτυο μεταφορών, γιατί οι μεταφορές δεν γίνονται όλες πάντα με το ίδιο μέσο. Όταν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, τότε πράγματι μπορεί να αποτελέσεις ένα κέντρο εμπορικό. Φεύγουμε από τον σιδηρόδρομο, άλλωστε θα έχουμε τη δυνατότητα και θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα μου αφήσετε και το σχετικό έγγραφο, γιατί αποτελεί η είδηση και να δώσουμε και κάποια νέα δεδομένα. Και θέλω να περάσουμε στο μεγάλο θέμα της Γούνας. Υπάρχει μια ανησυχία τις τελευταίες ημέρες στην Καστοριά αλλά και στο Βόλιο, όπου δραστηριοποιούνται αρκετοί στη Γούνα. Ο Δημήτρης Μάρδας ήταν ο υφυπουργός που ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη Γούνα, έκανε συγκεκριμένες εξαγγελίες, ασχολήθηκε με το business plan του γονοποιητικού κλάδου και με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής Γούνας 2016-2020 που εκπώνησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η σκέψη όλων των εμπλεκόμενων είναι στο κενό, εάν θα αλλάξει κάτι μετά από την αλλαγή που είχαμε σε κυβερνητικό επίπεδο.
Έχετε εσείς κάποια δεδομένα, μπορείτε να καθησυχάσετε τον κόσμο αυτό, ότι θα προχωρήσει το συγκεκριμένο σχέδιο? Η κυβέρνηση αυτή έχει μία συνέχεια. Ο ανασχηματισμός προφανώς άλλαξε κάποια πρόσωπα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πολιτική η οποία έχουμε χαράξει αλλάζει. Ναι, και αν ο νέος υφυπουργός έχει διαφορετική άποψη για τον business plan? Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Το business plan έγινε μέσα, με συνεργασία με την περιφέρεια, με την Ομοσπονδία Γούνας και με τους φορείς και φυσικά με το... βοήθησε πράγματι ο κύριος Μάρτας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία σε αυτό. Συνεχίζουμε όπως προχωρήσαμε. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί τον τομέα της Γούνας για την δική μας περιοχή πάρα πολύ σημαντικό. Είναι από τα καλύτερα εξαγωγικά προϊόντα που φέρνουν και κακώς, το περισσότερο συνάλλαγμα και χρήματα. Νομίζω ότι κακώς υπάρχει ανησυχία. Τα πρόσωπα δεν είναι αυτά που καθορίζουν πάντα τις πολιτικές. Είναι αυτά που τις υλοποιούν. Υπάρχει ο συγκεκριμένος προγραμματισμός από την πλευρά της κυβέρνησης που θα συνεχιστεί κανονικά. Και το πρόγραμμα, σας λέω αυτό, αφορά μια δράση η οποία έχει καταλήξει στις ενέργειές της και σε συνεργασία και με τους αρμόδιους φορείς και με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ναι, και η πρώτη ενέργεια ξεκινάει άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα, τον επόμενο μήνα. Γίνονται προσπάθειες γενικότερα. Και υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία στον κλάδο της Γούνας ότι ξημερώνουν πολύ καλύτερες μέρες, μελετώντας οι ίδιοι βέβαια το business plan, αλλά προχωράνε και σε κάποιες άλλες κινήσεις. Όπως τις προηγούμενες ημέρες στην Καστοριά έγινε το πρώτο Fair Shopping Festival. Γούνες δερμάτινες σε πολύ καλή τιμή, με μεγάλες εκπτωτικές διαθέσεις. Και επέστρεψαν, όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, επέστρεψε το χαμόγελο στους γουναράδες. Ήρθε κόσμος. Όλο αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί και να ενισχυθεί και από εσάς, κύριε Τελγιορίδου? Εγώ είμαι συμπαραστάτης και αργός στις δράσεις που κάνουν οι φορείς της Γουνοποιίας. Mm-hmm. Να πούμε για το πρώτο First Festival ότι υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία στη διοργάνωσή του. Να πούμε ότι ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια για πρώτη φορά πτήση τσάρτερ στην Καστοριά κατευθείαν από την Μόσχα με 144 εμπόρους. Ήταν πράγματι μια πολύ όμορφη εκδήλωση με πολύ εμπορικό ενδιαφέρον. Από ό,τι φάνηκε από τα αποτελέσματα, όπως οι ίδιοι οι εκθέτες και οι συμμετέχοντες γουνοποιοί είπαν ότι ήταν ικανοποιητικά, τέτοιες δράσεις προφανώς πρέπει να συνεχιστούν. Η συνεννόηση και η συνεργασία που υπάρχει από την πλευρά μου είναι με όλους τους φορείς της Γούνας και με το Σύνδεσμο Γουνοποιών Προφητηλία και με το Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών και με την Ομοσπονδία Γούνας. Υπάρχουν δράσεις και κινήσεις που προσπαθούν να δώσουν μια διέξοδο σε αυτά τα προβλήματα που εμφανίζονται το τελευταίο καιρό. Να πούμε ότι και τον προηγούμενο μήνα έγινε στην Αθήνα η συνάντηση υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας όλων των ομοσπονδιών του κόσμου. Πολύ σημαντικό γεγονός. Η οποία ήταν επίσης μια πολύ σημαντική συνάντηση. Την επόμενη φορά καλό θα είναι να γίνει στην Καστοριά όμως. Στο κέντρο της Γούνας. Νομίζω, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Καστοριά να αποκτήσει έναν ρόλο ως κέντρο αναφοράς της Γούνας. Από εκεί και πέρα όμως και από την φύση της δουλειάς είναι μια εξωστρεφής παραγωγική δραστηριότητα που πρέπει να απλώνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ λοιπόν θα έλεγα από την δική μου πλευρά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των δράσεων και θα πω για άλλη μια φορά ότι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία όλου αυτού είναι η ενοποίηση του κλάδου, η ενότητα του κλάδου. Δεν βλέπετε ότι υπάρχει ενότητα? Υπάρχουν κάποια προβλήματα που πιστεύω ότι σιγά σιγά ξεπερνιούνται. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν. Νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί ότι σε αυτή την κρισιμότητα θα πρέπει να σταματήσουν κάποιοι παλιοί διαχωρισμοί που υπήρχαν. Επαναλαμβάνω ότι η ενότητα είναι αυτή. Υπήρχαν ανάμεσα στους συνδέσμους και πιστεύω ότι η ενότητα είναι αυτή η οποία θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη και τον θεμέλιο λίθο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα πάντα, κύριε Τελγιορίδου? Ποιος θα έχει το πρώτο πρόσταγμα?
Από εκεί ξεκινάνε νομίζω όλα. Νομίζω ότι και αυτά κάποια στιγμή εποχή, πρέπει να ξεπεραστούν. Νομίζω ότι η εποχή μας έχει διδάξει ότι το εμείς είναι πιο δημιουργικό από το εγώ. Και επειδή σας αρέσουν και εσάς οι παροιμίες, να πω κι εγώ ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ακριβώς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμέναμε ότι θα υπουργοποιηθείτε. Όχι βέβαια γιατί έπρεπε. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού, αλλά γιατί στηρίζεται με άποψη και με συγκεκριμένες θέσεις το έργο της κυβέρνησης, με συνεχή παρουσία στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχεδόν καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι καταφέρατε και πετύχατε την αμεσότητα προκειμένου να εκθέσετε κάποια θέματα και κάποια ζητήματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε και την τελευταία στιγμή άλλαξε άποψη ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, προφανώς ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη του σχηματισμού της κυβέρνησης. Αν και να πω λίγο και κάτι ακόμη. Εγώ πάντως ξέρω πολύ λίγους βουλευτές που τα έβαλαν μέχρι σήμερα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμάμαι την διένεξη, σε εισαγωγικά η λέξη, πολιτική διένεξη που είχατε στο θέμα της διαπλοκής. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από το ρόλο μου ως βουλευτή έχω την υποχρέωση, την ευθύνη, αλλά και την πίστη του να υπερασπιστώ αυτό το οποίο έχουμε παρουσιάσει προς τον ελληνικό λαό και νομίζω ότι είμαι δεσμευμένη ηθικά αυτό να το υπερασπιστώ και να πω ότι εγώ καταθέτω όλες μου τις δυνάμεις ώστε σε αυτή την προσπάθεια να συμβάλλω όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Αυτό λοιπόν είναι και ο τρόπος που υπερασπίζεσαι σε κάποια πράγματα, κυρία Τελιορίδου, είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται τις θέσεις και τις απόψεις. Άλλο να φωνάζω και άλλο να λέω για γεμιστά ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όλες τεκμηριωμένες οι απόψεις σας και οι θέσεις σας και είναι αποδεκτό από όλους. Εγώ απλά μεταφέρω σχόλια των συναδέλφων αλλά και των πολιτών που παρακολουθούν βέβαια. Ο καθένας έχει την ιδιοσυγκρασία του. Έχει τον συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης και συμπεριφοράς. Εγώ γενικά στην κοινωνική μου συμπεριφορά είμαι αυτό που βλέπετε και τώρα ως δημόσιο πρόσωπο. Νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να υπερασπίζομαι, και το δικαίωμα βέβαια, να υπερασπίζομαι τις θέσεις και τις απόψεις μου. Νομίζω ότι αυτό που είπατε ότι τα έβαλα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξέρετε, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πολιτική αντιπαράθεση. Όταν λοιπόν μιλάμε για την διαπλοκή, και εδώ να πω ότι προφανώς αναφέρεστε στην περίπτωση της ομιλίας μου στη Βουλή με τις δύο πετρελαϊκές εταιρείες που εν μία ανοιχτή με τροπολογία του τότε Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και νυν αρχηγού της αξιοματικής αντιπολίτευσης τους χαρίστηκαν πρόστιμα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά και τότε ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η διαπλοκή έριξε τον πατέρα του. Εντάξει. Και είπατε χαρακτηριστικά εσείς ποιος τον έριξε. Κάποιος της διαπλοκής και μετέπειτα πρωθυπουργός. Λοιπόν, ναι, υπήρχε έτσι ένας έντονος διάλογος που πρέπει να ομολογήσω ότι λίγοι βουλευτές το κάνουν. Σας είπα και πριν ότι ο καθένας έχει τον τρόπο έκφρασής του. Για μένα το ζήτημα δεν είναι, και πάλι σας επαναλαμβάνω, με πρόσωπα. Αν και πολλές φορές η κρίση στην οποία έχουμε οδηγηθεί έχει και ονοματεπώνυμα. Έτσι. Από την άλλη όμως και εδώ παίζουν κάποιο ρόλο. Παίζουν το ρόλο τους. Το θέμα είναι όμως κυρίως πώς υπηρετείς μια πολιτική. Αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουμε δύο διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές. Από την μια στρατηγική που θέλει να εξυπηρετήσει, να συνεχίσει να εξυπηρετεί όλα εκείνα τα φαινόμενα
που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Μιλάμε για τη διαφθορά και την διαπλοκή. Δείτε λίγο τι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τις τηλεοπτικές άδειες. Ναι, σήμερα θα έχουμε και την απόφαση κάποια σήμερα στιγμή. Θα έχουμε την συνεχίζει απόφαση. Ελπίζω ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση αντιλαμβάνεται πλέον ότι είναι αδιέξοδο αυτό που κάνει και θα πρέπει, όπως η σημερινή κυβέρνηση σέβεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά το άρθρο 2α και η αξιωματική αντιπολίτευση να σεβαστεί την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που από το 2010 λέει ότι η λειτουργία των καναλιών χωρίς την αδειοδότηση από το κράτος και την πληρωμή των δημόσιων συχνοτήτων είναι παράνομη. Και εδώ είναι το δεύτερο έγγραφο που σας έχω φέρει, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2010 που λέει ότι τα κανάλια λειτουργούν παράνομα, μία απόφαση που μπήκε στα συρτάρια για 5 ολόκληρα χρόνια, που η δική μας κυβέρνηση προσπάθησε να υλοποιήσει με την αδειοδότηση των καναλιών, με την αντίρρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με μοναδικό σκοπό να μην γίνει η αδειοδότηση και να συνεχίσει το καθεστώς της ανομίας και της παρανομίας των 27 χρόνων. Κρίνουμε λοιπόν πολιτικές. Τα πρόσωπα κρίνονται στο βαθμό που εφαρμόζουν και εξυπηρετούν τις πολιτικές αυτές. Από τη μια λοιπόν έχουμε αυτή την επιλογή του να συνεχιστεί η στήριξη φαινομένων διαφθοράς, διαπλοκής, πελατειακού κράτους που λέγαμε χθες, πριν, και από την άλλη η επιλογή μιας διαφορετικής αντίληψης που πάνω απ' όλα θα αποκαθιστά το αίσθημα δικαίου στους πολίτες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος γιατί δεν υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Πολλές φορές ο πολίτης αισθάνεται ότι δεν εξυπηρέτησε το πολιτικό σύστημα το προηγούμενο διάστημα τα δικά του συμφέροντα, αλλά εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των λίγων και των εκλεκτών. Όλων εκείνων που κατάφερναν μέσα από τα φαινόμενα της συναλλαγής με το πολιτικό σύστημα να λιμένονται τον πλούτο της χώρας και να τον ψάχνουμε σήμερα στα φορολογικά καταφύγια ανά την Ιφίλιο. Είτε λέγεται λίστα Λαγκάρτ, είτε λέγεται λίστα Siemens, είτε λέγεται Siemens, είτε λέγεται λίστα Bogers, είτε λέγεται λίστα Πάναμα. Αυτά τελειώνουν. Αυτά θα χτυπηθούν και θα υπάρχουν αποτελέσματα. Διπλό λοιπόν το στοίχημα της δικής μας κυβέρνησης από εδώ και πέρα. Πρώτον, η επιτυχία στα οικονομικά. Έχουμε μπροστά μας τη δεύτερη αξιολόγηση και το χρέος. Και έχουμε κάτι μπροστά άλλο που μας την καθημερινότητα ναι. των Αυτό πολιτών. Που τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του ανασχηματισμού. Από εδώ και πέρα θα δώσουμε προτεραιότητα στην καθημερινότητα η των καθημερινότητα. Πολιτών. Αυτό. Διπλός λοιπόν ο στόχος. Η καθημερινότητα των πολιτών. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, επειδή είναι τόσο ασφιχτικό το οικονομικό περιβάλλον, δεν έχει φανεί ακόμη αυτό το οποίο προσπαθούμε να οικοδομήσουμε. Εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα της χαμηλής και μεσαίας ναι, τάξης. Ναι, γιατί καλά και τα μεγάλα έργα, αλλά και δεν εδώ, έχει και εδώ να πούμε να φάει όμως, γιατί ή να δώσει το παιδί ακριβώς, του... Ακριβώς. Να το ενισχύσει με τα βασικά αγαθά είναι ένα μεγάλο θα πρόβλημα. Θα συμφωνήσω μαζί σας και να πω ότι παραλάβαμε μία κατάσταση όπου 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι στην ανεργία και περίπου 6 εκατομμύρια κοντά στα όρια της φτώχειας. Εδώ λοιπόν παρά την κριτική που ακούμε, γιατί πολλές φορές ακούγεται ότι λέγαμε πολλά στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και δεν κάναμε τίποτε. Αν θυμάστε σε συζήτηση προεκλογικά το Γενάρη του 2015, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είχε τρεις άξονες. Ο βασικότερος ήταν ο ένας το πολίτευμα και πάμε τώρα για συνταγματική αναθεώρηση. Ο άλλος η επανεκκίνηση της οικονομίας και σας είπα πριν για το ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό. Και ο βασικός άξονας ήταν η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Έτσι. Να πούμε λοιπόν εδώ. Ναι, με άλλαξαν όμως και από τότε πάρα πολλά. Και γίνανε πάρα πολλά. Ναι, είχαμε τους πρόσφυγες, άλλαξαν κάποια δεδομένα. Και κάναμε παρόλα αυτά, παρόλο που είχαμε και τους πρόσφυγες, αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα, κυρία Μαρκοπούλου. Και αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσει ο κόσμος, να τα μάθει. Με απόφαση της δικής μας κυβέρνησης, 2,5 εκατομμύρια Έλληνες συμπολίτες μας ανασφάλιστοι έχουν πλέον πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Αυτό δεν είναι λίγο πράγμα.
οι 100 δόσεις. Δηλαδή το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν ήταν κάτι αφηρημένο. Δεν ήταν κάτι γενικόλογο. Είχε συγκεκριμένες δράσεις. Δεν λέω ότι κάναμε τα πάντα. Προφανώς, γιατί υπήρχε αυτή η δυσκολία και δεν μπορούσαμε. Γίνανε όμως πάρα πολλά. Να πούμε για τις 300.000 συμπολίτες μας που παίρνουν επίδομα ενοικίου, που ήταν άστεγοι, που κινδύνευαν να αφήσουν τα παιδιά τους στον δρόμο. Να πούμε για άλλους τόσους συμπολίτες μας για το ρεύμα. Να πούμε για τις κάρτες, για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Εμείς για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκαμε πριν στην Καστοριά, που είμαστε ένας δήμος με πολύ μεγάλη ανεργία, έχουμε μπει στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Από μία και αυτό έχει δώσει μία ανακούφιση σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Προφανώς βέβαια δεν μπορείς μόνο με επιδόματα και με τέτοιου είδους βοήθεια να λύσει το πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να το συνδυάσεις με την ανάπτυξη, ώστε ο άλλος να μην έχει ανάγκη να έρθει για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Σε αυτήν όμως την κρίσιμη φάση είμαστε αναγκασμένοι να βοηθήσουμε την κοινωνική συνοχή, να κρατήσουμε τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πέσουν στον κρεμό. Εμείς αυτό το κάναμε παρά τις δυσκολίες. Από 1η του 2017, με απόφαση της δικής μας κυβέρνησης, όλοι οι δήμοι της χώρας μπαίνουν σε αυτό το μέτρο. Είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και γίνανε με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Δεν είμαστε στην εποχή των παχιών αγελάδων, όπως ήταν το προηγούμενο πολιτικό σύστημα, που αντί να αξιοποιήσει εκείνη την οικονομική ευμάρεια προς όφελος του λαού, την αξιοποίησε προς όφελος μιας συγκεκριμένης ελίτ. Και προς όφελος, θα την πω τη λέξη, μιας οικονομικής και πολιτικής κλεπτοκρατίας. Αυτά τελειώσαν. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στο Κόκκινο. Βέβαια θα χρειαζόμασταν 2 ώρες ακόμη. Είχαμε να πούμε αρκετά. Ωστόσο θα μας δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για πολύ σύντομα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα. Και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το ημερολόγιο αναφέρει ότι είναι της Ολυμπίας. Είναι της Ολυμπά. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στην Καστοριά. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Τελιγερίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που και απόψε μείνατε κοντά μας. Αύριο μπορείτε να πάτε στην Καστοριά. Γιορτάζει τα ελευθέρειά της. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.